αγώνων, αγώνων όμως που δικαιώθηκαν, διότι οι τίμοι, οι αγώνες δικαιώνονται. Σήμερα ανοίγει ξανά η ΕΡΤ και καλύπτεται μία ανάγκη του ελληνικού λαού στην έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο στοίχημα να δείξουμε ότι μπορεί ένας οργανισμός να είναι δημόσιος, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια αγαθά. Έξω από τη λογική του κρατισμού, έξω από τη λογική που μέχρι σήμερα έζησε η ΕΡΤ, μια λογική επιβολής των απόψεων της εκάστοτε κυβέρνησης. Η ΕΡΤ ανήκει στο ελληνικό λαό. Η ΕΡΤ είναι ταυτόσιμη με την ιστορία της Ελλάδας και του ελληνικού λαού και είμαστε όλοι μας πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι σήμερα. Είμαστε καλά. Από τις Βρυξέλλες. Δώστε μας μια εικόνα για το πώς έχει πάει η διαπραγμάτευση μέχρι τώρα. Νομίζω ότι την εικόνα τη δίνουμε μέρα με τη μέρα ανοιχτά. Δεν κρύβουμε τα χαρτιά μας. Αγωνιζόμαστε διαπραγματευόμενοι. Όσο ο ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η κυβέρνηση θα κρατάει τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία που δεν θα είναι απλά συμφωνία, αλλά θα είναι μια λύση που θα κρατάει την κοινωνική, θα διατηρεί την κοινωνική συνοχή, θα δίνει αναπτυξιακή προοπτική και ταυτόχρονα θα δίνει λύση στο μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό πρόβλημα της χώρας και άρα θα δημιουργεί συνθήκες βιωσιμότητας στους χρέους. Παλεύουμε, να είστε καλά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Να κρατήσουμε ότι είπε